αρχίζει η ειδική εκδήλωση παρουσία του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς στην αίθουσα της Γερουσίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να προεδρεύω στη σημερινή συνεδρίαση που εκπληρώνει και συμβολίζει ένα αίτημα γενναιών και πολύχρωμων αγώνων και είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθηγητής Κώστας Δουζίνας. Κύριε Δουζίνα, έχει το λόγο. Καλωσορίζουμε σήμερα με χαρά και συγκίνηση τον Πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, τον Αμπού Μάζιν, στην Ελλάδα, την Αθήνα, γενέτειρα της Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος Αμπάς είναι ηγέτης παγκοσμίου κύρους και αναγνώρισης, θρηλυκή μορφή του Παλαιστινιακού αγώνα. Ένας άνθρωπος αδιαπραγμάτευτα αφοσιωμένος σε αρχές και αξίες και αμετάκλητα πραγματιστής στην διαδικασία εφαρμογής τους. Ο Πρόεδρος Αμπάς γεννήθηκε στο Σαφέν της Παλαιστίνης το 1935. Το 1948, μετά τον πόλεμο και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, έφυγε πρόσφυγας στη Συρία. Μια Συρία που τότε καλωσόριζε τους πρόσφυγες, όπως κάνει και η Ελλάδα σήμερα. Ο Πρόεδρος Αμπάς υπήρξε ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Φατάχ, στενός συνεργάτης του Προέδρου Γιασέρ Αραφάτ και για δεκαετίες υπεύθυνος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Είναι ο αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Όσλο, την οποία και υπέγραψε το 1993. Ο Μαχμούτ Αμπάς εξελέγει πρόεδρος του Οργανισμού Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης το 2004 και πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής το 2005. Από τότε έχει αφιερώσει τον εαυτό του στην επίτευξη της ειρήνης. Στο πρόσωπό σας, Πρόεδρε, τιμούμε την ιστορία, τον πολιτισμό, τους αγώνες και τις θυσίες του Παλαιστινιακού λαού. Η φιλία Ελλήνων και Παλαιστινίων είναι μακρά, ειλικρινής και στενή. Οι λαοί μας έχουν πικρή εμπειρία από πολέμους, κατοχές, καταπίεση. Στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας τους, οι Έλληνες αντιστάθηκαν σε επιδρομείς, κατακτητές και δικτάτορες. Δεν γινόταν διαφορετικά για μας, τα παιδιά της Αντιγόνης. Αυτή η κοινή μακρόχρονη ιστορία κάνει τους Έλληνες αλληλέγγυους στους αγώνες και συμπαραστάτες στα βάσανα του Παλαιστινιακού λαού. Οι δύο λαοί είναι φίλοι και ανάδελφοι. Πριν από λίγο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα μια ιστορική απόφαση που καλεί την ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει στην επανέναρξη των ειρηνευτικών διαδικασιών και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ένα κράτος ενιαίο και κυρίαρχο στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η λύση των δύο κρατών που προωθεί η Ελλάδα θα εξασφαλίσει το δικαίωμα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς καταπίεση, βία και τρομοκρατία. Είστε πρωτεργάτης, Πρόεδρε, της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους. Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σας σε αυτή την προσπάθεια και στην επίτευξη ειρήνης. Για μας τους Έλληνες που πολεμήσαμε για την ανεξαρτησία μας, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το δικαίωμα κάθε λαού να διοικεί τα του οίκου του χωρίς ξένες παρεμβάσεις είναι απόλυτο και αναπαλωτρίωτο. Η απόφαση της Ελληνικής Βουλής είναι σημαντική συμβολικά. Η Ελλάδα, χώρα φιλελληνική και φίλη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, μπορεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Όπως όλοι ξέρουν, η λύση στο Παλαιστινιακό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνευση της περιοχής. Μας ανησυχεί ωστόσο η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Μας ανησυχεί το τείχος που χωρίζει γεωργούς από τα χωράφια τους, ο αποκλεισμός της Γάζας, οι συνεχιζόμενοι επικισμοί. Μας ανησυχούν οι πύραυλοι που χτυπούν το νότιο Ισραήλ, οι επιθέσεις αυτοκτονίας, τα αθώα θύματα.
Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία της Ελληνικής Βουλής θα συμβάλλει στη μείωση της έντασης και εν καιρό στην συμφιλίωση των δύο κρατών. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μερικές γενικότερες σκέψεις. Οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί είναι γείτονες, αλλά ταυτόχρονα ξένοι και πολέμοι. Μπορεί να γίνει ο γείτονας φίλος. Τι παραμυθία μπορεί να ανακουφίσει τις αναμνήσεις καταστροφών που έπληξαν τους δύο λαούς και επιστρέφουν ως αποθυμένο τραύμα. Ας στραφούμε στη σοφία των λαών μας. Η Ιερουσαλήμ διδάσκει ότι για να αφήσουμε πίσω τις τραυματικές μνήμες του παρελθόντος πρέπει να κοιτάξουμε τον άλλον στο πρόσωπο, κατάματα, καθώς μου λέει «Μη με σκοτώσεις, πεινάω, διψάω, δώσε μου άσυλο». Η εντολή «Ου φωνεύσεις», κεντρική στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, βρίσκεται στη βάση της ηθικής και της γλώσσας, θεμέλιο της ανθρωπότητας. Ο πρόσφυγας, ο κυνηγημένος, ο τρομοκρατημένος είναι εικόνα ανθρώπου και ομοίωση Θεού. Από την Ιερουσαλήμ στην Αθήνα. Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι Δημοκράτες ανέτρεψαν τους 30 τύραννους. Ο Κλεόκριτος, ηγέτης των Δημοκρατικών, ζήτησε να τιμωρηθούν οι τύρανοι αλλά να δοθεί αμνηστία στους υπόλοιπους ολιγαρχικούς για τα βάσανα που είχαν επιβάλει στο Δήμο. Οι Αθηναίοι πήραν τον όρκο «Μη νησικακίν». «Μη νησικακίν». Τι εννοούσαν? Να μην θυμόμαστε τα βάσανα που πάθαμε, να μην χρησιμοποιούμε τη μνήμη τους για να κάνουμε κακό. Αυτή η μονομερής ενέργεια, γιατί ήταν μονομερής ενέργεια, ήταν αυτή που οδήγησε στην ειρήνη και ξανάφτιαξε την πόλη. Ας δώσω την τελευταία λέξη για τον άλλο, τη μνήμη και τον χρόνο, στον μεγάλο Παλαιστίνιο ποιητή Μαχμούτ Νταρουίς, στο ποίημα «Η κουκουβάγια της νύχτας». Υπάρχει εδώ ένα παρόν που δεν το αγκαλιάζει το παρελθόν. Ίσως μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου εδώ. Ίσως μπορώ να γεννήσω τον εαυτό μου τώρα και να διαλέξω διαφορετικά γράμματα για όνομα. Να ένα παρόν που κάθεται στον γενωμένο χρόνο και κοιτάει τα ίχνη αυτών που περπατούν στα καλάμια του ποταμού γυαλίζοντας την φλογέρα τους με τον άνεμο. Ίσως τα λόγια να γίνουν διαφανή και να δούμε μέσα τους να ανοίγουν παράθυρα. Ίσως ο χρόνος να βιαστεί, να με εμάς να κουβαλάμε το αύριο στις βαλίτσες μας. Να ένα παρόν χωρίς χρόνο. Κανείς δεν βρήκε εδώ κάποιον που θυμάται πως βγήκαμε από την πόρτα. Ρηπή ανέμου. Ρηπή ανέμου και φτερούγισμα περιστεριού. Πρόεδρε Αμπάς, η Βουλή μας σας χαιρετίζει. Ευχαριστώ.